στέλνοντας μήνυμα συμπερίληψη στα στελέχη, τα μέλη αλλά και τους φίλους του κινήματος στο νομό, εν ώψη του κρίσιμου συνεδρίου για την ανασυγκρότηση του κόμματος, ο επικεφαλής της Επιτροπής για την Αυτοοργάνωση του Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, μίλησε από το Ρέθυμνο για τους βασικούς στόχους που έχουν τεθεί από τον νέο πρόεδρο του Κινάλ. Ο κ. Πάνας τόνισε με έμφαση πως το κίνημα ανασυγκροτείται παντού, λέγοντας πως το μήνυμα επικεντρώνεται στην αυτοοργάνωση που μεταφράζεται ως συμμετοχή και κατ' επέκταση ως δημοκρατία. Η αυτοοργάνωση, η ισορολογία δεν είναι άγνωστη για το ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε από το 1974 με τον Ανδρέα Παπανδρέου με τις τοπικές πρωτοβουλίες, προχώρησε το 2004 με την εκλογή νέου Προέδρου από τη βάση και τώρα λοιπόν ξαναξεκινάμε αυτό το εγχείρημα με μια διαφορετική προσέγγιση και με περιφερειακά συνέδρια και με την ψηφιακή κοινωνία, αλλά συγχρόνως και με την δυνατότητα συμμετοχής για μεγάλα ζητήματα του χώρου, όπως η ονομασία. Εμείς όλοι μαζί, με τη βάση της παράταξης, διαμορφώνουμε ένα πρόγραμμα για τον κόσμο και πιστεύουμε, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη για μια προοδευτική παράταξη, μια δυνατή προοδευτική παράταξη, και αυτός είναι ο στόχος όλων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με την εκλογή των νέων οργάνων του κόμματος τον επόμενο μήνα, που αποτελεί το δεύτερο στίχημα για το κίνημα αλλαγής, θα ολοκληρωθεί μέχρι το συνέδριο του Μαΐου ο εξάμηνος κύκλος οργανωτικού τύπου, ώστε το κίνημα αλλαγής να είναι έτοιμο οργανωτικά και πολιτικά για την επόμενη ημέρα, δεδομένου ότι ως τις αρχές Ιουλίου θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και με τα ονόματα που θα στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη σοβαρή κοινοβουλευτική δουλειά την οποία γίνεται, να την προεκτείνουμε και στην κομματική εκεί βάση, και νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα στην πολύ μεγάλη δημοσκόπηση που δεν είναι άλλη εκλογές, θα μας βρει στη μεριά των νικητών το βράδυ των εκλογών. Νωρίτερα, ο Απόστολος Πάνας είχε επαφές και με τους θεσμικούς εκπροσώπους του Ρεθύμνου, ενώ επισκέφθηκε και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών στα 3 μοναστήρια.